What's up guys, εγώ είμαι ο Φρέντι και είμαστε πίσω στο κανάλι μου γιατί έχω φοβερά νέα. Αύριο ή σήμερα, ανάλογα ποια μέρα το βλέπετε, κυκλοφορεί το δεύτερο μου προϊόν. Η πρώτη μου βούρτσα μαλλιών. Yes! Θα τη βγάλω. Την έβγαλα. Αυτή είναι η πρώτη μου βούρτσα μαλλιών. Είναι η πρώτη βούρτσα μαλλιών by Freddy's Vibes, δεν ξέρω αν φαίνεται. Here she is, αυτή εδώ είναι, αυτό είναι, that's my baby. Μετά από πάρα πολύ καιρό προετοιμασίας μου, πάρα πολύ καιρό η αλήθεια είναι, περίπου 2 χρόνια, έχω δοκιμάσει χιλιάδες διαφορετικές και τελικά κατέληξα σε αυτήν εδώ πέρα, η οποία, παιδιά, έχει τη φοβερή αυτή καμπύλη, έχει το σώμα το 2020, Kim Kardashian. Let me explain myself. Ήθελα πάρα πολύ να κάνω ένα δεύτερο προϊόν με τα phone holders. Για όσους δεν ξέρετε, τα phone holders ήταν αυτά εδώ πέρα. Ήθελα πάρα πολύ να κάνω κάτι δικό μου και κάτι πιο πολύ εγώ, κάτι πιο πολύ κοντά στα μαλλιά. Κάτι θα μπορούσα να σας προωθήσω γιατί το ξέρω καλά. Και σκέφτηκα ότι το μόνο universal product το οποίο μπορώ να το πουλήσω σε όλους πραγματικά και να βολέψει τους πάντες και να κάνει δουλειά από τη σγουρή τρίχα, τη νήσια, στη κοντή, στη μακριά, είναι μια βούρτσα. Here we are και είμαι σε αυτό το review εδώ πέρα για να σας εξηγήσω ακριβώς τι διαφορετικό έχει αυτή η βούρτσα από όλες τις υπόλοιπες. Η βούρτσα αυτή αρχικά είναι πάρα πολύ ελαφριά. Δηλαδή, παιδιά, είναι τόσο ελαφριά που δεν μπορείτε να καταλάβετε. Μιλάμε, δεν θα καταλάβετε βάρος στο χέρι σας. Αυτό έχει γίνει για το λόγο το ότι ήθελα αυτή η βούρτσα να είναι πολύ εύκολη στο να κάνετε στέγνωμα με το πιστολάκι και να είναι ελαφριά και να μην σας βαραίνει το χέρι πέραν το πιστολάκι. Είναι πάρα πολύ ελαφριά και πάρα πολύ chic. Όπως βλέπετε, το χρώμα της είναι μαύρο με μια μεταλλική λεπτομέρεια εδώ πέρα που υπάρχει το λογότυπο και ένα μετάλλο εδώ πέρα ίσα έτσι για να δίνει μια πινελιά πάνω στη μαυρίλα. Το πέραν είναι πάρα πολύ ελαφριά, έχει πάρα πολύ αραβάση. Η βάση της, εάν το παρατηρήσετε, είναι σιλικονούχα. Και σε τι μας βοηθάει η σιλικόνη? Η σιλικόνη μας βοηθάει στο να μην γλιστρέψει τα χέρια μας. Θέλουμε να βάλουμε κάποιο λάδι όταν είναι βρεγμένα μετά το μπάνιο. Θέλουμε να βάλουμε κάποια σιλικόνη ή κάποια κρέμα Leave-In. Και θέλουμε να μην μας γλιστράει λοιπόν η βούρτσα. Γιατί πάρα πολλές φορές μου έχει συμβεί να έχω λάδι και να πάω να χτενιστώ και να μου φεύγουν βούρτσες και να μου σπάνε. Οπότε με το ότι είναι πάρα πολύ ελαφριά, έχουμε βοηθήσει τη δομή της έτσι ώστε να μην σπάει εύκολα. Μου έχει πέσει χιλιάδες φορές στον γιο με στα μαλλιά. Κάθε μέρα αυτή η βούρτσα έκανε 4 και 5 πελάτησες και πήγε ένα χρόνο χωρίς να πάθει τίποτα. Ενώ η θέση έγινε καλύτερη με το καιρό γιατί μαλάκωσαν κι άλλο τα δοντάκια και είναι ακόμα πιο απαλή και όμορφη. Ναι, η σιλικονούχα βάση είναι κάτι που ήθελα οπωσδήποτε. Και δείτε μια μικρή λεπτομέρεια. Εάν την παρατηρήσετε καλά, έχει καρδούλες πάνω σε σιλικόνη. Είναι μια δικιά μου μικρή πινελιά που θέλω να βάλω έτσι για να γίνει λίγο πιο παιχνιδιάρικη και λίγο πιο αγαπησιάρικη. Πέραν αυτού και βέβαια έχουμε το λογότυπο εδώ πέρα, το οποίο αυτή τη στιγμή φαντάζομαι δεν μπορεί να φανεί λόγω του ring light. Ό,τι μπορείτε να δείτε εδώ πέρα γράφει Freddy's Vibes. Το έχω απογράψει εγώ με καλλιγραφικά γράμματα στη γραφίδα και έχει περαστεί και έχει τυπωθεί σαν αυτοκόλλητο εδώ πέρα, το οποίο δεν αφήνει καμία απολύτως υφή, ούτε φεύγει με το ξύσιμο. Οπότε ναι, έχει και την υπογραφή μου πάνω. Τώρα περνάμε στα υπόλοιπα. Storage και αποθήκευση. Πώς μπορούμε να την αποθηκεύσουμε κάπου στο σπίτι μας? Πρώτα απ' όλα, έχουμε κάνει αυτή την τρυπούλα εδώ πέρα, η οποία βοηθάει πάρα πολύ να μπει στο τοίχο έτσι πάνω σε ένα γατζάκι, πάνω σε ένα καρφάκι. Όμως, αν θέλεις κάτι ακόμα πιο τσαχπίνικο, έχω κάνει μια πατέντα πάνω δικιά μου φοβερή. Έχουμε βάλει πάνω μαγνήτη. Ναι. Εδώ πέρα υπάρχει μαγνήτης, ο οποίος οπουδήποτε υπάρχει μεταλλική επιφάνεια, μπορείτε να κάνετε έτσι την επιφάνεια και να μείνει εκεί πέρα και να σταθεί και να μπορείτε να κάνετε απλά αυτό και να την πάρετε. Το λατρεύω. Εγώ έχω στο μπάνιο μου ένα σημείο μεταλλικό το οποίο απλά μπαίνει. Ακουμπάει έτσι και εγώ απλά κάνω αυτό και την παίρνω κάθε μέρα. Το λατρεύω! Και περνάμε στο να εξηγήσουμε γιατί αυτή η βούρτσα έχει αυτή την υπέροχη καμπύλη, όπως βλέπετε. Αυτή η καμπύλη λοιπόν έχει δημιουργηθεί για ένα λόγο και μόνο. Στο να έρθει και να. Δείτε. Δείτε πώς αγκαλιάζει το κεφάλι μας. Δείτε. Λοιπόν, δημιουργήθηκε για αυτήν ακριβώς το λόγο. Για να αγκαλιάζει καλύτερα το κεφάλι μας και να μην δέρνουμε καθόλου το τριχωτό της κεφαλής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είχα πάρα πολλές βούρτσες που μου γρατζούσαν το δέρμα στο κεφάλι και έτσι δεν βοηθάμε το δέρμα να είναι υγιές και να βοηθάει να μακρύνουν τα μαλλιά μας. Άρα, με αυτή την τεχνική έχουμε βοηθήσει πάρα πολύ. Επίσης, αν παρατηρήσετε τα πλαστικά, αυτά δοντάκια έχουν πάνω τις μπυλίτσες μαύρες, οι οποίες είναι πάρα πολύ ενθεκτικές και βοηθάνε και αυτές να μην γρατζουνίσουμε καθόλου το κεφάλι μας. Τα δοντάκια είναι πάρα πολύ ελαστικά, είναι από σιλικόνη και όσο περνάει ο καιρός η βούρτσα θα γίνεται μόνο πιο μαλακή και πιο απαλή, δεν θα χαλάει και θα σπάει και θα φεύγει. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, αν παρατηρήσετε λίγο πιο προσεκτικά, μέσα στη βούρτσα έχουμε βάλει τρίχες, συνθετικές τρίχες, για να ξεμπερδεύονται πιο εύκολα τα μαλλιά. Αν θυμάστε, οι καλύτερες βούρτσες που υπάρχουν για το ξεμπέρδευμα είναι αυτές που λέγονται extensions, που είναι μισή τρίχα και μισή πλαστικό. Οπότε βοηθάει πάρα πολύ να ξεμπλέξουμε τα δύσκολα μαλλιά που ξεμπλέκονται πάρα πολύ δύσκολα, πολύ πιο γρήγορα. Και να πω ότι οι τριχούλες είναι συνθετικές, άρα είναι vegan και cruelty free. Ούτε δοκιμάστηκε σε κάποια ζώα συγκεκριμένη
βούρτσα, ούτε έχει φτιαχτεί η τριχάτσα από ζωάκια. Οπότε και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα, για όλους τους vegan εκεί έξω, όπως εμένα. Θέλω λοιπόν να πω ότι τα βουρτσάκια με τον καιρό θα μαλακώσουν και θα γίνουν ακόμα πιο απαλά και ακόμα πιο βολικά. Δεν θα το πιστεύετε. Την έχω ένα χρόνο και δεν έχουν φύγει ούτε τα μπιλάκια, ούτε έχει χαλάσει τίποτα. Εν αντιθέσει, αυτά είναι τόσο ελαστικά που μπορώ να τα σηκώσω προς τα πάνω και να μείνουν προς τα πάνω και να τα κατεβάσω κάτω και να μείνουν κάτω. Είναι πάρα πολύ μαλακή για κάθε τύπο μαλλιών ακριβώς. Μπορεί και λύστε μέσα στη τρίχα μας φοβερά. Επίσης η τρίχα βοηθάει πάρα πολύ πέραν το να απλώνουμε τα λαδάκια και όλα αυτά καλύτερα στα μαλλιά μας, γιατί κρατάει μέσα υλικό και μπορούμε να το απλώσουμε πιο εύκολα. Βοηθάει και πάρα πολύ στο εάν θέλουμε να γιατρέψουμε το μαλλί μας, να τα αφήνουμε να λαδώνει και να χτενίζουμε συνέχεια τις ρίζες μας προς τα κάτω, ώστε να μεταφέρουμε τα φυσικά υλικά της τρίχας μας από τη ρίζα στις άκρες και έτσι να μπορέσουμε να αφήσουμε το μαλλί μας να μακρύνει πολύ πιο υγιές και πολύ πιο δυνατό. Γιατί το φυσικό έλαιο είναι το πιο θρεπτικό και καλό έλαιο για τα μαλλιά μας. Κάτι ακόμα με επέδευε πάρα πολύ με τις βούρτσες ήταν το καθάρισμα. Αυτή η βούρτσα έχει τόσο μεγάλα κενά ανάμεσα, βλέπετε, χωράει ακριβώς ένα δάχτυλο ανάμεσα. Άρα η απόσταση είναι τόσο καλή ώστε να κάνουμε αυτό και να την καθαρίσουμε. Όποτε παιδιά έχει μαλλιά, κάνω απλά αυτό. Και την καθαρίζω και φεύγουν όλες τις τρίχες με μία κίνηση. Παίρνουμε από τις παλιές βούρτσες με το τσιμπιδάκι να προσπαθούμε να βγάλουμε. Όχι, παιδιά, όχι. Αυτό. Και θα καθαρίζουν όλα. Όμως, αν θες να κάνεις την καλύτερη απολίμανση, και βέβαια το κόλπο είναι να βάλεις ένα μπολάκι νερό ντετόλ, ζεστό νερό θα ήταν ότι καλύτερο, να τη βάλεις μέσα, να την ανακατέψεις έτσι για λίγο, να την αφήσεις μέσα 5 λεπτάκια και μετά να την ξεπλύνεις με νερό και να κάνεις αυτό και να φύγουν όλα τα νερά. Τι καλό έχουμε κάνει. Βγάλαμε τα παλιά σφουγγαράκια που είχαν μέσα οι βούρτσες και έτσι μπορούμε να την ξεπλύνουμε πάρα πολύ γρήγορα και να στεγνώσει αμέσως και να την ξαναχρησιμοποιήσουμε. Αν θυμάστε παλιές που είχαν εκείνο το παφ-παφ μέσα που κράταγε νερό και δεν μπορούσε να τις στεγνώσεις και να τις καθαρίσεις και να τις πλύνεις. Όχι πια, ακόμα πιο εύκολο καθάρισμα, ακόμα πιο γρήγορο. Ένα ακόμα τρίκ που δεν σας είπα, όπως βλέπετε η βούρτσα πίσω έχει τεράστια κενά. Αυτά τα κενά δημιουργήθηκαν για να περνάει πιο γρήγορα αέρα στο πιστολάκι, ώστε να μπορούμε να κάνουμε έτσι πιστολάκι και να περνάει αέρα μέσα και να στεγνώνουν τα μαλλιά μας. Οπότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και σαν βούρτσα για το στέγνωμα των μαλλιών και του ισιώματος, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. I mean, τι άλλο μπορώ να ζητήσω από αυτή τη βούρτσα, παιδιά, τι άλλο μπορώ να ζητήσω. Να ξέρετε το λιγότυπο είναι λίγο πιο μέσα στη βούρτσα μας, γιατί στην αρχή ήταν εξωτερικό και με ενοχλούσε πάρα πολύ στο χέρι. Οπότε ακόμα και αυτό σκεφτήκαμε να μπει πιο μέσα το λιγότυπο, ώστε να μην το νιώθουμε στο χέρι μας καθόλου και να μας γλατζουνάει το μέταλλο ποτέ. Πάμε να δούμε πώς φαινίζει. Δείτε. Φλο. Τέλειο. Yes! It's fucking heaven! Είμαι τόσο ενθουσιασμένος για αυτή τη βούρτσα που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Αυτή η βούρτσα πραγματικά είναι στο πρόσωπο περίπου 2 χρόνια. Την είχα σε κόκκινη γκρι μία φορά από ένα πρώτο εργοστάσιο στην Κίνα, δεύτερη φορά πάλι σε κόκκινη και γκρι, τρίτη φορά σε άσπρη με γκρι και τελικά καταλήξαμε σε αυτό το υπέροχο μαύρο χρώμα, το οποίο θεωρώ ότι είναι το πιο elegant και το πιο ωραίο που υπάρχει ever. Η βούρτσα θα κοστίζει 15 ευρώ και θα πωλείται μόνο μέσω DM στο Instagram, αλήθεια είναι αρχικά. Να ξέρετε ότι η συγκεκριμένη μαύρη είναι limited edition, οπότε θα βγουν πάρα πολλά κομμάτια. Υπάρχουν συγκεκριμένα τα οποία θεωρώ ότι ήταν αρκετά όσα βγάλαμε. Θα ήταν μια πάρα πολύ καλή τιμή για μια βούρτσα η οποία θα πάει για πάρα πολύ καιρό και είναι τόσο επαγγελματική χρήση και έχουν γίνει τόσες λεπτομέρειες πάνω της. Την έχω φτιάξει με τεράστια αγάπη. Πραγματικά, ο COVID μας πήγε πίσω 1 χρόνο, το τελωνείο μας πήγε πίσω, όλα πήγαιναν στραβά. Αλλά στο τέλος πραγματικά τα καταφέραμε. Ό,τι βάλω πείσμα, ξέρετε ότι εγώ θα το καταφέρω. Δεν γίνεται αλλιώς, πρέπει να γίνει. Και είμαι τόσο περήφανος που την έχω στα χέρια μου και τη χρησιμοποιώ που δεν μπορώ να στο περιγράψω. Πραγματικά θα μπορούσα να κλάψω τώρα. I fucking love her. Μόνο αυτό έχω να σας πω. Αυτά έχω να πω για το σημερινό μας βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να τη δοκιμάσετε. Μην ξεχνάτε, θα τη βρείτε στο Instagram μου Freddy's Vibes ή στο Freddy's Vibes Here, όπου θέλετε μπορείτε να με βρείτε. Το προφίλ είναι εδώ πέρα. Δεν έχω λόγια να σε ευχαριστήσω πραγματικά που με στήριξε μια ζωή μέχρι και σήμερα. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Μέχρι το επόμενο βίντεο, πολλά φιλάκια και γεια σας.